παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε στο σημερινό το βίντεο, δεν είμαι στο σπίτι μου. Έχει αλλάξει το background, είμαι στη μητέρα μου. Και αυτό γιατί λόγω κάτι εσωτερικών πραγμάτων. Άμα μου ακολουθάς στο Instagram, ξέρετε ακριβώς. Anyway, όμως, το σημερινό θέμα, παιδιά, είναι κάτι το οποίο μου το ζητάτε και το έχετε παρατηρήσει. Εντάξει, και το ξέρετε ότι έχω ξεκινήσει δίαιτα εδώ πέρα και καιρό. Και θέλω να σας εξηγήσω πώς έχασα 10 κιλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, τώρα καθ' όλη τη διάρκεια, εδώ πέρα, παιδιά, να ξέρετε, έχω ένα σκυλάκι και ένα γατάκι. Το γατάκι είναι ιδιαίτερα σκανταλιάρικο γιατί είναι κάτι μηνών. Οπότε, άμα ακούτε κανένα τριν και αυτά, αυτά θα είναι. Αλλά τι να κάνουμε, θα το υποστούμε. Μη με κοιτάς, με αγχώνεις. Κάνω λίγο θόρυβο, αλλά εντάξει, ελπίζω να μην τα ακούτε. Πολύ. Λοιπόν, στο θέμα μας. Πώς έχασα 10 κιλά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας πως προφανώς. Αυτό είναι πολύ μικρό, απλά θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Όπως και να είστε, όσο χοντροί ή λεπτοί και να είστε, και ναι, χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις γιατί δεν μ' αρέσει να χρυσώνω το happy, έτσι το λένε. Τα λέω όπως έχουν. Λοιπόν, αν είσαι χοντρός, είσαι χοντρός. Δεν θέλω να ντρέπεσαι να το λες. Λοιπόν, οπότε ναι, στο θέμα μου. Τι θέλω να πω, ναι. Θέλω να σου πω, παιδιά, ότι όσο χοντροί ή λεπτοί και να είστε, απλά να αγαπάτε τον εαυτό σας έτσι όπως είστε. Γιατί ένα πράγμα που πάντα έλεγα και λέω, σταμάτα γατάκι για το τρίποδο, είναι ότι. Δεν μου τη γλιτώνει, παιδιά. Τώρα, παιδιά, σε κάποια φάση θα το πιάσω το γατάκι και θα σας το δείξω. Έλα πιο εδώ. Γιατί, παιδιά, όπως έλεγα, ένα. Δεν μου τη γλιτώνει τώρα. Δεν μου τη γλιτώνει. Νάτο. Πες γεια. Η μάνα μου, παιδιά, το έχει ονομάσει Σουμάχερ. Πες γεια, ρε. Όχι, δεν. Πες γεια, μη με δαγκώνεις. Μόλι μαλακία. Πες γεια, ρε. Πες γεια. Μη μου κάνεις σήμερα, παιδιά. Ένα πράγμα που πάντα έλεγα, ξαναλέω, είναι ότι το εξωτερικό πάντα αλλάζει. Είτε θα χάσει κιλά, είτε whatever, θα φτιάξει τη μύτη σου. Whatever. Αλλά, παιδιά, το εσωτερικό δεν αλλάζει. Οπότε, παιδιά, να αγαπάτε τον εαυτό σας έτσι ακριβώς όπως είστε, γιατί οτιδήποτε δεν σας αρέσει που είναι εξωτερικό φτιάχνετε εύκολα ή δύσκολα, φτιάχνετε πάντως. Ενώ, παιδιά, το εσωτερικό δεν αλλάζει και αυτό είστε. Ελπίζω να είστε καλοί άνθρωποι. Εντάξει, και άμα δεν είστε. Θα πάτε στην κόλαση! Anyway, όμως, επειδή δεν θέλω να χάσω και τις δύο που έχετε μείνει να δείτε αυτό το βίντεο, sorry, ξέρετε, αφού με ξέρετε, ρε παιδιά, όλα μπλα. Λοιπόν, μπαίνουμε, παιδιά, στο θέμα μας. Στη δικιά μου περίπτωση, παιδιά, εγώ, παιδιά, όπως ξέρετε, ακόμα είμαι αρκετά υπέρβαρος, να το πούμε έτσι. Είμαι πολύ εύσωμος και έχω πολλά παραπανήσια κιλά. Ναι. Οπότε, για έναν άνθρωπο σαν εμένα, ο μαγκαργανιζεστή, είναι πιο εύκολο να χάσει 10 κιλά. Κάνοντας πολύ λίγα πραγματάκια αυτά που θα σας πω τώρα, έκανα μεγάλη διαφορά στη δικιά μου την δίαιτα και με έκανα να χάσω 10 κιλά πάρα πολύ εύκολα. Οπότε, έχοντας πει αυτό, θέλω να πω πως αυτό το βίντεο θα είναι πολύ πιο χρήσιμο σε πιο εύσωμους ανθρώπους εκεί πέρα έξω, αλλά εντάξει, νομίζω θα βοηθήσει και εσάς που γενικότερα έχετε θέμα με τα κιλά σας. Οπότε, πώς έχασα εύκολα και γρήγορα αυτά τα 10 κιλά. Πρώτο πράγμα που έκανα είναι μίκρινα τις ποσότητες φαγητού που τρώω. Γιατί, παιδιά, συνήθιζα οτιδήποτε τρώω, είτε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, να τρώω σε ποσότητες. Και δεν είναι καλό αυτό προφανώς. Για ποιο λόγο να τρως ποσότητες μεγάλες? Απλά τρώγε πιο πολλά γεύματα με πιο μικρές μερίδες. Ένα κόλπο που εγώ βρήκα πάρα πολύ, παιδιά, χρήσιμο είναι να μην χρησιμοποιώ μεγάλα πιάτα. Γιατί άμα πάρεις μια κανονική μερίδα και τη βάλεις σε ένα μεγάλο πιάτο, θα σου φαίνεται λίγο. Και θα το φας και θα πεινάς κι άλλο. Γιατί λες, τι είναι αυτό? Ή το λες κανονικά ή υποσυνείδητα, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Πάντως δεν είναι καλό αυτό. Οπότε καλύτερα να παίρνεις πιο μικρά πιάτα και να τα γεμίζεις. Γιατί στο μάτι, ρε παιδί μου, σου γεμίζει το μάτι και λες, όχι ρε, θα φάω αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, βοηθάει αυτό. Πάμε στο tip νούμερο 2, ή τέλος πάντων tip, δεν ξέρω αν είναι tip, αλλά αυτό που έκανα εγώ τέλος πάντων είναι ότι σταμάτησα να τρώω πολύ αλάτι. Το ίδιο το αλάτι κάνει πάρα πολύ κακό, ξανά. Δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω αυτά. Το μόνο που ξέρω είναι το αλάτι δεν είναι καλό. Εντάξει, για πολλούς λόγους. Οπότε σταμάτησα να τρώω το τόσο πολύ αλάτι. Και μαζί με αυτό, ναι, σταμάτησα τις μεγάλες ποσότητες της ζάχαρης. Γιατί, παιδιά, καταναλώνουμε τόσο πολύ ζάχαρη κάθε μέρα και δεν το καταλαβαίνουμε καν. Όπως, ας πούμε, στο καφέ. Στο καφέ μου, εγώ, παιδιά, έβαζα, ξέρω εγώ, 3 κουταλιές ζάχαρη σε φάση, και το κάνει πιο γιάμι, πιο ωραίο και αυτά.
Αλλά όχι, παιδιά, δεν είναι καλό. Όπως και στις τροφές που δεν το καταλαβαίνεις που έχουν αλάτι. Όπως. Δεν μου έρχεται. Μπισκότα. Ωραία, μου ήρθε ένα. Μπισκότα για παράδειγμα. Τα μπισκότα είναι πολύ αχρίαστα, ας πούμε. Δεν χρειάζεται. Καλύτερα να φας κάτι άλλο, ας πούμε, ρε παιδί μου. Οπότε, ναι, παιδιά, σταμάτησα να τρώω πολύ ζάχαρη και βοήθησε πάρα πολύ αυτό, έχω να πω. Γιατί, παιδιά, κάτι που δεν το εξελατώμαθα μετά είναι ότι η ζάχαρη εθίζει. Ναι, και εμένα με ακουγόταν περίεργο, αλλά όντως εθίζει. Πολύ έτσι χοντροί έτσι άνθρωποι είναι εθισμένοι στη ζάχαρη και μου έρχεται ένα άτομο τώρα, τέλος πάντων όμως. Αλλά ναι, υπάρχει αυτό και δεν ακούγεται ωραίο, γιατί άμα είσαι εθισμένος σε κάτι όπως τη ζάχαρη για παράδειγμα, θα καταλήξεις με πολύ μεγάλα προβλήματα. Άλλο πράγμα που έκανα και είναι εξίσου πολύ εύκολο είναι αντικατέστησα τροφές που έτρωγα ότι οι οποίες ήταν πολύ κακές, παχυντικές, whatever, με ίδια πράγματα, ψιλοίδια που δεν παχαίνουν τόσο. Παράδειγμα, λοιπόν, ξεκίνησα από τα δημητριακά μου, γιατί είδα στα ράφια του σούπερ μάρκετ ότι υπήρχε βρώμη ή μουσλι, το μουσλι βρώμη δεν είναι. Whatever, υπήρχε μουσλι τέλος πάντων με σοκολάτα. Και τσέκαρα, παιδιά, τα λιπαρά και καμία σχέση με τα δημητριακά εγώ που έπαιρνα. Γιατί εγώ, παιδιά, το γάλα, αν δεν είναι λίγο σοκολατένιο, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πιω γάλα με τη γεύση του γάλατος. Πρέπει να είναι λίγο σοκολάτο τέτοια φάση. Λοιπόν, οπότε σύγκρινα τα δύο, το μουσλι με την σοκολάτα, με τα τελείως σοκολατένια τα άλλα. Και δεν έχω καμία σχέση, οπότε το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αλλάξω τα δημητριακά μου. Και ναι, παιδιά, το μουσλι με τη σοκολάτα δεν είναι όσο χάλια ακούγεται, τέλος πάντων. Ναι, έχει βρώμη μέσα, νομίζω, και τέτοιες ιστορίες, αλλά έχει σοκολάτα. Και δεν είναι πολύ άσχημο, έχει και λίγο μέλι μέσα και τέτοιες ιστορίες. So, δεν ήταν κάτι δύσκολο αυτό να κάνω και βοήθησε πάρα πολύ. Actually, δεν ξέρω αν το είπα πριν, αλλά αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που άλλαξα. Νομίζω το είπα και πριν. Δεν πειράζει. Ήταν το πρώτο πράγμα που άλλαξε η διατροφή μου. Άλλο πράγμα που άλλαξα, το γάλα. Το γάλα από το κανονικό το γάλα πήγα στο 1%, 1,5%. Το πράσινο αυτό πράγμα τέλος πάντων. Επίσης δοκίμασα και αυτό με τα 0% λιπαρά, αυτό που είναι γαλάζιο. Ναι, υπάρχει τέλος πάντων, αλλά το οποίο είναι σαν νερό ένα πράγμα, δηλαδή γάλα με 0% λιπαρά. Τέλος πάντων, πίνεται, αλλά δεν το ήπια για πολύ γιατί. Τέλος πάντων όμως. Άλλο πράγμα, έβαλα γιαούρτι στη ζωούλα μου, γιατί actually παχαίνει αρκετά λίγο σε σύγκριση με άλλα. Και ναι, βάζω λίγο μελάκι μέσα και αυτά και μπορώ να το φάω γιατί. Ξανά δεν μου αρέσει το γιαούρτι έτσι, σκέτο με τη γεύση του γιαουρτιού. Οπότε πρέπει να το μιξάρω με κάτι. Οπότε έκανα και αυτό. Τι άλλο. Μετά αντί για παχυντικές μπάρες δημητριακών που δεν είναι καθόλου υγιεινές, τις αντικατέστησα με υγιεινές. Με λίγα λιπαρά. Και γενικότερα άλλαξα, παιδί μου, τα φαγητά που έκανα. Ας πούμε, αν ένα φαγητό έπρεπε να βάλεις μέσα. Τι να πω τώρα, πατάτες. Έβγαλα τις πατάτες από τη ζούλα μου. Οι πατάτες, παιδιά, είναι πολύ πιο πολύ παχυντικές από ό,τι νόμιζα και νομίζω οι περισσότεροι από εσάς. Παχαίνουν πιο πολύ από ό,τι νομίζετε, παιδιά. Παχαίνουν πολύ πατάτες. Καμότο! Ένα άλλο πράγμα που έκανα, που το είπα και λίγο πιο πριν, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω λίγο, είναι ότι ξεκίνησα να τρώω πιο συχνά πιο μικρές μερίδες. Έτσι ώστε να μην πεινάω. Γιατί ένα πράγμα που είχα εγώ, προφανώς ένα πρόβλημα που είχα είναι ότι πίναγα. Οπότε βρήκα ότι με το να τρως πιο συχνά πιο μικρές μερίδες βοηθάει πάρα πολύ στο να μην. Πεινάς. Ένα κολπάκι που βρήκα για να με βοηθήσει να το κάνω αυτό πραγματικότητα ήταν τα αμύγδαλα, γιατί δεν παχαίνουν πολύ, αλλά σε κάνουν να αισθάνεσαι full, γεμάτος τέλος πάντων και βοηθάνε πολύ. Αλλά όπως τα πάντα δεν χρειάζεται και δεν κάνει να φας πολλά από αυτά. Δηλαδή μπορεί να φας 10, αλλά 10 αμύγδαλα σε κάνουν να αισθάνεσαι πάρα πολύ full. Οπότε βοηθάνε. Ένας άλλος μεγάλος παράγοντας, παιδιά, ήταν τα γλυκά. Και, λοιπόν, ακούστε τώρα τι έκανα. Έχουμε παιδιά τώρα πολύ ζέστη και αυτά, οπότε για γλυκό πιο πολλές φορές θα φάμε παγωτό, πιστεύω. Και σας αρέσει το παγωτό. Σε ποιον αρέσει το παγωτό, μάλλον σε ποιον δεν αρέσει το παγωτό. Σε όλους. Λοιπόν, οπότε αυτό που έκανα είναι να αλλάξω τις αγαπημένες μου γεύσεις, που by the way, εφόσον να το είπαμε, είναι καραμέλα, μπισκότο, σοκολάτα, οι αγαπημένες μου γεύσεις ever. Ναι, τέλος πάντων. Και το φιστίκι, φίλε. Ωραίο το φιστίκι. Λοιπόν, τις άλλαξα για σορμπέ. Τα σορμπέ είναι αυτά τα γρανιτοειδή παγωτά. Τα ξέρετε. Πολύ κλασικό είναι σορμπέ φράουλας, λεμονιού, μάγκο. Τέτοια πράγματα τέλος πάντων. Τα οποία δεν φτιάχνονται με γάλα, φτιάχνονται με νερό.
Ε, ναι, νερό, γρανίτα, ναι. Ναι, τέτοια φάση. Οπότε τα προτίμησα αυτά γιατί οι θερμίδες του ενός με το αλλονού καμία σχέση. Οπότε, ναι, άλλαξα και έτρωγα και τρώω ακόμα παγωτό. Σορμπέ αντί για κανονικό παγωτό. Τώρα, για άλλα γλυκά τύπου, δεν ξέρω, πάστες, whatever, να πούμε τέτοιες ιστορίες. Δεν, πρέπει να τα σταματήσεις αυτό το πράγμα άμα θες, οπότε τα σταμάτησα εγώ και ό,τι ρε παιδί μου έτρωγα το φτιάχνα εγώ, so να ξέρω τι ακριβώς βάζω, γιατί όταν εγώ παιδιά φτιάχνω γλυκά δεν βάζω, πώς το λένε, δεν θα βάλω έξτρα ζάχαρη ας πούμε, οπότε ναι, το κοντρόλαρα όσο πιο πολύ μπορούσα αυτό, επειδή δεν γίνεται να μην τρώμε γλυκά, δεν γίνεται. Αλλά παιδιά, εκτός από αυτά τώρα, θέλω να σας πω παιδιά το μεγαλύτερο μυστικό μου και το μεγαλύτερο tip που έχω να δώσω σε όσους από εσάς θέλετε να χάσετε κιλά ή γενικότερα όχι θέλετε να χάσετε κιλά, να κάνετε μια διατροφή και να τη διατηρήσετε ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, το μεγαλύτερο tip που έχω να σας δώσω είναι ότι δεν έχει σημασία σε ποια κατάσταση είστε, δηλαδή μένετε μόνοι σας, μένετε με τους γονείς σας, μένετε με το ζευγάρι σας, whatever. Ναι, δεν έχει σημασία. Αυτό που χρειάζεται για να κρατήσετε κάτι τόσο δύσκολο, που δεν είναι δύσκολο για εμάς που δεν έχουμε συνηθίσει σε κάτι μας είναι δύσκολο, είναι να έχετε παιδιά στήριξη να έχετε. Η στήριξη παιδιά είναι το μεγαλύτερο πράγμα και όταν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου ο οποίος σε στηρίζει, η γάτα έχει τρελαθεί και πέρα παίζει μόνη της. Τέλος πάντων, όταν έχεις παιδιά έναν άνθρωπο να στηρίζει σε κάτι τόσο δύσκολο για εσένα τουλάχιστον, είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο, ό,τι και να πω εγώ, ό,τι tip και να δώσω. Όσο και να σας βοηθήσω με τη δικιά μου την ιστορία, whatever, δεν πρόκειται να σας βοηθήσει όσο θα σας βοηθήσει ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για εσάς και που ίσως μένετε μαζί του, οι γονείς σου, η κοπέλα, το αγόρι σου, whatever. Οπότε ναι, επίσης κλείνοντας παιδιά θέλω να σας πω πως συμπληρώματα διατροφής όπως αυτά που σας έχω δείξει μερικές φορές στους ταχυδρόμους που μου στέλνουν εμένα, όπως το φωσκολίν, όπως το γκαρτσίνια, θα σας τα έχω link από κάτω να πάτε να τα τσεκάρετε, αλλά δεν θα σας βοηθήσουν με τον τρόπο που σκέφτονται πολλοί, δηλαδή δεν κάνουν μαγικά αυτά είτε τα χάπια είτε οι σκόνες που βάζουν από το φαγητό, θα σας τα έχω link από κάτω, σας ξαναλέω, δεν βοηθάνε με τον τρόπο που σκέφτονται πολλοί, δηλαδή αν περιμένετε παιδιά να πάρετε αυτά τα πράγματα και να κάνουν μαγικά δουλειά, δεν υπάρχει παιδιά περίπτωση. Πάντα παιδιά πρώτα θα βάζετε τη διατροφή, πώς το λένε, πάνω απ' όλα και μετά οτιδήποτε συμπλήρωμα διατροφής θέλετε να πάρετε, όπως τα χάπια διέτης αυτά, εντάξει, οπότε οτιδήποτε τέτοιο και να πάρετε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει μαγικά από μόνο του. Εντάξει, γιατί τα έχω ακούσει και αυτά και μου λένε, ξέρω εγώ, μου έχουν πει μερικοί άνθρωποι ότι ναι, ξέρεις τι, πήρα το τάδε, αλλά δεν έκανε δουλειά. Και απαντάω εγώ, από μόνο σου διατροφή έκανες? Ε, όχι, αφού υπόσχε ότι θα χάσω κιλά. Λέω, διάβασες, λέω, τι γράφει μέσα. Όλα παιδιά αυτά τα χάπια, τα συμπληρώματα, γιατί χάπια, συμπληρώματα διατροφής είναι στην ουσία. Λιποδιαλύτες και τέτοια πράγματα όπως λέγονται. Όλα αυτά παιδιά δεν θα κάνω τίποτα μόνο τους, μόνο με διατροφή. Παίζει να το έχω 5 φορές, δεν πειράζει. Αυτό ήθελα να πω, να το βγάλω από μέσα μου. Anyway, παιδιά, όμως ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Άμα σας άρεσε, αφήστε μου ένα like και ένα σχόλιο από κάτω να μου πείτε τη δικιά σας ιστορία. Έχετε αρχίσει δίαιτα, θέλετε να αρχίσετε δίαιτα, είχατε κάνει δίαιτα παλιά. Whatever, ποια είναι η εμπειρία σας, κανένα tip δικό σας και πάει λέγοντας. Εντάξει, λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο και peace and mo. Το γατάκι το έχει τρελαθεί εδώ πέρα.